Καλημερίσω τον κύριο Λευτέρη Μιχαλάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά εσείς, τι κάνετε? Καλά, είμαι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου των Εκπαιδευτών, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδηγών. Γιατί ο κύριος Μιχαλάκης, απλά το λέω στον κόσμο να το ξέρει, γιατί φαίνεται ότι εδώ με το θέμα της σταθερής, μέσου σταθερής τροχιάς, ότι κάτι κινείται παραπάνω. Το θέμα μπήκε και στην επιτροπή, μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να αποκομιστεί από εκεί, γιατί αυτή η επιτροπή υπάρχει έτσι απλά και μόνο για να υπάρχει. Ούτως ή άλλως γνωμοδοτικό ρόλο έχει, αλλά και είναι ακόμα και ο γνωμοδοτικός ρόλος τις περισσότερες φορές ανύπαρκτος για αυτή την επιτροπή. Αλλά για να δω εσείς πώς το εκτιμάτε αυτό. Κοιτάξτε, οι επιτροπές της Βουλής κάνουν διάφορες εργασίες. Δεν λέω ότι είναι καλύτερη ή τόσο πάνω, πιο αποτελεσματική. Πραγματικά, όπως το είπαμε και στην επιτροπή αυτή, γιατί εμείς συμμετείχαμε, είμαστε καλεσμένοι από την Επιτροπή ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης για να εκφράσουμε τις απόψεις μας και τις θέσεις μας για την οδική ασφάλεια και την διαβίου μάθηση. Ένα από αυτό που τους είπαμε είναι ότι πραγματικά έχουμε σωρία προτάσεων για την οδική ασφάλεια σε αυτήν την επιτροπή χρόνια τώρα, αλλά παρόλα αυτά δεν κινείται κάτι. Δεν έχει αποτελεσματικότητα. Βεβαίως μας είπε ο πρόεδρος ότι εμείς είμαστε συμβουλευτικού χαρακτήρα. Εμείς θα μεταβιβάζουμε τις απόψεις σας στους υπουργούς αρμόδιους και αυτοί αποφασίζουν. Κρίμα όμως είναι. Να γίνεται μόνο μεταβίβαση προτάσεων. Είναι κρίμα. Γιατί είναι οι επιτροπές που δεν συμμετέχεις και με το αζημίωτο. Και είναι κρίμα να σου λέει το μέλος της Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής, όποιος και να τα λέει όλα αυτά, ότι ξέρετε, εμείς έχουμε συμβουλευτικό χαρακτήρα και απλά θα τα μεταφέρουμε. Άρα δεν έχει λόγο ύπαρξης αυτή η Επιτροπή. Άρα είναι μόνο στο θεαθήν, ναι, κύριε Μιχαλάκη. Αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα. Έτσι, αυτό είναι το πολιτικό μας σύστημα, γιατί η ίδια η Βουλή αποφασίζει, γεμίζουν τα θέματα. Ή τέλος πάντων, ας μην το ανοίξουμε αυτό το μπορεί θέμα, να καταθέσει προτάσεις και να είναι προτάσεις, ναι, οι οποίες, ναι, θα, ναι, έχουν ουσία. Όχι απλά να λέει ότι μεταφέρει. Έτσι έχει οριστεί. Δεν θα πάρω το μέρος της επιτροπής. Τι ντροπές. Ναι. Ναι. Έτσι αυτές οι επιτροπές. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν χάνουμε ευκαιρία όπου μας δοθεί, είτε για την οδική ασφάλεια γενικότερα, είτε για εξειδικευμένα θέματα που βεβαίως έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, να εκφράσουμε την άποψή μας και την πρότασή μας. Μεταξύ των άλλων, λοιπόν, τους είπαμε, ότι τους είπα εγώ, δηλαδή, ως ο γραμματέας του Συλλόγου, ότι χωρίς τις υποδομές και χωρίς την εγκαλυτέρευση των υποδομών και τη δημιουργία υποδομών που δεν υπάρχουν, δεν μπορούμε να ελπίζουμε και πολλά πράγματα στην οδική ασφάλεια. Αναφέρθηκα, λοιπόν, στην Κρήτη και είπα ότι έχουμε το χειρότερο οδικό δίκτυο και όχι μόνο αυτό, και στερούμαστε και σε πάρα πολλά άλλα. Ήδη μιλάμε καιρό τώρα για ένα μέσο σταθερής τροχιάς στην Κρήτη, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια. Το έχουμε καταδείξει πάρα πολλές φορές. Η Κρήτη το απαιτεί αυτή τη φορά και δεν το συζητάει μόνο ως ιδέα. Ούτως ή άλλως έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου, ομόφωνη την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όλοι οι μεγάλοι δήμοι της Κρήτης έχουν πάρει απόφαση ομόφωνα και στηρίζουν αυτή την πρόταση. Έτσι, και αυτό που ζητάμε εμείς και την παρέμβαση που ζητούσαμε από την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας είναι να παρέμβει και αυτή με τη σειρά της, ούτως ώστε η Κρήτη να μπει στο συγκοινωνιακό χάρτη της Ελλάδας γενικότερα με μέσα σταθερής τροχιάς. Είναι πλέον μια απέτηση της κοινωνίας της Κρήτης που θα πρέπει να βρει και Βίκο Αότα. Στην Επιτροπή, και αυτό έχει σημασία αν θέλετε ιδιαίτερη, συμμετείχαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ήταν εκεί ο κύριος Μαρκογιαννάκης, και το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Αποστολάκης. Τους έκανε, λοιπόν, κουβέντα και ανοίξει εκείνη τη στιγμή ότι και εσείς ως Κρήτες βουλευτές ζητάμε τη στήριξή σας, και πραγματικά στο τέλος της συζήτησης έναν προσωπικά τους για τον καθένα, και βεβαίως και οι δυο είπαν ναι, στηρίζουμε αυτή την πρόταση και θα έπρεπε χρόνια τώρα να υπάρχουν μέσα σταθερή τροχιά στην Κρήτη, ειδικά και με την κατασκευή, όπως είπε ο κ. Μαρκογιαννάκης, του αεροδρομίου του Καστελίου. Δεν νοείται πλέον
να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Την ίδια άποψη είχε και ο κύριος Αποστολάκης που λέει πραγματικά απορούμε πώς κατασκευάζεται ένα αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχουν σύνδεση με μέσα σταθερής δοχείας. Καλά. Να πάνε να ρωτήσουν το Σταϊκούρα που λέει πολλά όχι και στην πρόσφατη επίσκεψή του επικοινωνιακά ήρθε, είπε αρκετά όχι, προκαλώντας αρκετά μεγάλη δυσφορία σε ό,τι έχει να κάνει με συνοδά έργα. Παίζει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό? Ναι, εμείς κινούμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις. Στο άμεσο προσδοκείο διάστημα θα έχουμε συναντήσεις με τους βουλευτές εδώ του νησιού όλους. Επίσης με τον Περιφερειάρχη συναντηθήκαμε πριν κανένα δύο εβδομάδες όσο ήταν. Ο ίδιος δεσμεύτηκε ότι θα το μεταφέρει και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό ακόμα σε συνάντηση που μένετε να έχουν. Εμείς θα επιδιώξουμε και βεβαίως μέχρι τον Πρωθυπουργό και όπου περνάει, όπου μπορούμε να παρέμβουμε με οποιοδήποτε τρόπο, ούτως ώστε να γίνει πλέον κατάκτηση αυτό. Πρέπει να γίνει ένα αίτημα για να βρει τον δρόμο του. Δηλαδή να αρχίσει να μπαίνει, να το συζητάμε σοβαρά πλέον στα συγκοινωνιακά έργα της Κρήτης που μέλλονται να γίνουν. Άρα λοιπόν κρατώ το ότι θα μεταφερθεί στον Πρωθυπουργό, τώρα από εκεί και κάτω εάν θα γίνει συνάντηση ή όχι, τουλάχιστον από τον Περιφερειάρχη, από εκεί και κάτω αν θα γίνει συνάντηση είναι κάτι διαφορετικό, έτσι για να ξέρουμε πώς κινήστηκε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Εμείς ως Παγκρίτια, Παγκρίτια Επιτροπή, Ανοιχτή Επιτροπή για μέσα στα δυστοχεία στην Κρήτη, επιδιώκουμε συναντήσεις με όλους τους φορείς, με όλους τους παράγοντες, ούτως ώστε να γίνει ακόμα πιο δυνατό το αίτημά μας. Μάλιστα. Για να σας ρωτήσω, μιας που αναφερθήκατε στην περιφέρεια, με την Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας βρίσκεται κάτι σε εξέλιξη? Υπάρχει ένας βηματισμός ο οποίος είναι ενεργός αυτή την ώρα για να γίνουν πράγματα? Από ό,τι ξέρω γίνονται διάφορες συναντήσεις με διάφορους τέλος πάντων και με την Αθήνα θα πει ο κύριος Γιώργος ο κύριος Καρτσάκης, ναι. Δεν έχω άλλη ενημέρωση τώρα τελευταία. Εμείς συναντηθήκαμε, είπαμε διάφορα πράγματα. Ελπίζουμε να προχωρήσουν. Εντάξει, αυτά είναι θέματα που... Εν αναμονή, ας πούμε, εν αναμονή πρωτοβουλειών θέλετε να πείτε. Των όποιων πρωτοβουλειών για να αλλάξουν δεδομένα. Ναι. Έχουμε πει ωστόσο ότι το ζητούμενο δεν είναι να πάμε στο χρόνο σε αυτά τα δεδομένα. Είπαμε ότι αυτά αλλάζουν και θα πρέπει να είναι ή πρέπει να αλλάξουν και θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστούν, γιατί όσο πιο γρήγορα σωθεί έστω και μια ανθρώπινη ζωή, τόσο το καλύτερο. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του. Ναι, έχουμε καιρό να επικοινωνήσουμε. Έτσι ώστε για να δούμε ποια είναι εκείνα τα δεδομένα και ποιος είναι αυτός ο βηματισμός ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλάκη.